Για πάμε. Πάμε στην Ουάσιγκτον, κύριε συνάδελφε. Μας περιμένει ο συνάδελφός μας εκεί, ο Μιχάλης Ιγνατίου, και έχουμε ένα μεγάλο εύρος εξελίξεων, πολύ σημαντικών, που έχουν να κάνουν και με τα διεθνή ζητήματα και με θέματα που αφορούν εμάς και με εσωτερικά των ΗΠΑ. Σαν να έχει αναλάβει. Σαν να έχει αναλάβει, σαν να έχει παραλάβει το Λευκό Οίκο. Αύριο θα σταθεί. Και αρχίζει και, Τετάρτη με τον αρχίζει και περπατάει πια. Ναι, ναι. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα. Είναι όπως το λέτε, είναι σαν να έχει αναλάβει ήδη, mm-hmm. αλλά μέχρι τις 20 του Ιανουαρίου είπε, πρόεδρος της χώρας είναι ο κύριος Μπάιντεν. Γι' αυτό... Και όπως έχεις πει, μέχρι τότε κάνει ό,τι θέλει. Όποια απόφαση θέλει. Ναι. Ναι, και είπαμε, αν θέλει ενημερώνει, αλλά επειδή υπάρχει ένας πολιτικός πολιτισμός, όπως έχουμε πει, mm-hmm. Ιδιαίτερα από αυτόν τον πρόεδρο, θα ενημερώνει για τα πάντα. Μάλιστα. Την ομάδα που θα ορίσει από την Τετάρτη ο κύριος Τραμπ. Ναι, η σεάνση θα γίνει την Τετάρτη. Όταν έχεις κάποιον που τα πήρε όλα, τα σάρωσε όλα, δύσκολα. Βέβαια. Και όταν έχεις άγχος για την ομαλή μετάβαση, δύσκολα θα κάνεις ό,τι θέλεις. Και όταν είσαι ο Μπάιντεν. Βέβαια. Που σωστά λέει ο Μιχάλης, έχει ένα πολιτικό πολιτισμό. Έχει μια άλλη αντίληψη. Όταν διεξάγονται δύο πόλεμοι. Για τους οποίους έχεις περίεργες θέσεις. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε εξελίξεις για το θέμα της Ουκρανίας. Το τηλεφώνημα με τον Πούτιν έχει γίνει, mm-hmm. έγινε από την Πέμπτη. Μάλιστα. Έγινε μια διαρροή προς την εφημερίδα Washington Post, περισσότερο για να διασκεδάσουν για τις εντυπώσεις για αυτά που υπόθηκαν από ένα δήθεν σύμβουλο του κυρίου του Τραμπ, mm-hmm. ότι χάθηκε η Κρυμαία. Ακούσατε τη δήλωση αυτή. Το ακούσαμε βέβαια. Ναι, λοιπόν, η εκστρατεία τον ανακοίνωσε ότι δεν έχει καμία σχέση μαζί τους, mm-hmm. και ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν εκφράζουν αυτά που είπε για την Ουκρανία. Ναι, δεν εκφράζουν τον πρόεδρο. Έχει σημασία και ότι δεν είναι συνεργάτης μας, υπήρξε ένας εξωτερικός συνεργάτης. Έχει σημασία τώρα. Χωρίς όμως να πάρει. Ήταν με μπλοκάκι αυτός. Ναι. Εσωτερικό, καλά λέω. Ναι. Προσπαθούσα να βρω κάτι να το πω έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος. Ήταν με μπλοκάκι. Χωρίς όμως να πούν, Μιχάλη μου, αν η Κρυμαία χάθηκε. Αν ισχύουν αυτά ή όχι, άλλο αυτό το θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Όχι ακόμα. Λοιπόν, δεν ήταν η ώρα να υποθεί αυτό. Ναι. Όχι, δεν ήταν η ώρα να υποθεί, είναι σίγουρο αυτό. Διότι δεν πας σε μια διαπραγμάτευση και λέγοντας ότι εγώ έχω χάσει ήδη την Κρυμαία, mm-hmm. μάλλον δεν πας σε μια διαπραγμάτευση ως διαπραγματευτή. Ανοίγοντας τα χαρτιά από το αντίπα να πει χάθηκε η Κρυμαία. Θα βάλει την Κρυμαία στο τραπέζι, mm-hmm. για να πάρει τα άλλα, τα κατεχόμενα εδάφη προφανώς πίσω. Μήπως... Είναι ή το ένα ή το άλλο. Μήπως η δουλειά όμως έγινε. Καλά, ανεξάρτητα από την εξέλιξη του μπλοκάκι συνεργάτη. Μήπως η σφαίρα έφυγε. Η Κρυμαία είναι από το 2014, θυμίζω. Δεν είναι τωρινό θέμα. Είναι από το 2014. Έτσι, είναι παλιό θέμα. Ναι, από το 2014. Να το θυμόμαστε, το λέω. Βεβαίως, να είμαστε προσεκτικοί, διότι αν θεωρεί ο Τραμπ ότι χάθηκε η Κρυμαία, η οποία είναι κατεχόμενη 10 χρόνια, τι ήδη θα πει για την κατεχόμενη Βόρεια Κύπρο, ότι ρε παιδιά, ξέρεις, πέρασα 50 χρόνια. Και ξεχάστε το, χρειάζεται πολύ προσοχή. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Διότι αφήνει την γλώσσα του και πάει περίπατο και λέει μερικά πράγματα που δεν ξέρουμε τι ισχύουν. Η διαρροή όμως, έχει σημασία ότι η διαρροή έγινε στην Washington Post, είναι η εφημερίδα του Μπέζου, όπως ξέρετε, έτσι. Βεβαίως, της Amazon. Και το ρόλο που είχε παίξει στις εκλογές. Ναι, λοιπόν. Και ενημέρωσαν την εφημερίδα. Κοιτάξτε να δείτε, η ενημέρωση στην εφημερίδα είναι πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μου, διότι πρώτα απ' όλα είπαν ότι συζήτησαν για τον πόλεμο στην Ουκρανία και ο εκλεγμένος πρόεδρος όχι μόνο συμβούλευσε τον Πούτιν να μην κλιμακώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και τον προειδοποίησε, mm-hmm. του υπενθύμησε την ευμεγέθη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην Ευρώπη. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό και αυτό. Η προειδοποίηση δεν συνάδει με όλα αυτά που ακούγαμε προεκλογικά. Ακριβώς. Φεύγει από την Ευρώπη, Τραμπ. Δεν θα ασχοληθεί, φεύγει από το ΝΑΤΟ. Όχι. Ναι, δεν, mm-hmm. εδώ ακούγαμε ότι θα διαλύσει το ΝΑΤΟ, θα φύγουν τα αμερικανικά στρατεύματα από την Ευρώπη, mm-hmm. κλπ. Και έρχονται οι συνεργάτες να πούν αυτή την πολύ μεγάλη κουβέντα. Είναι μακριά αυτή η φράση από αυτά που λέγαμε προεκλογικά. Πολύ μακριά. Πολύ μακριά. Και οι συνεργάτες αυτοί δεν είναι όπως τον κύριο με τον μπλοκάκι. Είναι η υπεύθυνη της. Είναι η κανονική. Μπράβο. Πολύ σωστά. Λοιπόν, επίσης η εφημερίδα
αναφέρει ότι ο κ. Τραμπ είχε πει ότι θα βρει ειρηνική λύση μέσα σε μια μέρα. Αλλά αναρωτήθηκε η εφημερίδα πώς θα το πετύχει αυτό το πράγμα. Δεν έχει μιλήσει ποτέ πώς θα το πετύχει. Και εν πάση περιπτώσει, αν εννοεί ότι πρέπει να απολέσει η εδάφη η Ουκρανία, τα κατεχόμενα εδάφη που κατέλαβε η Τουρκία, η Ουκρανία τα τελευταία δύο χρόνια, τότε υπάρχει πρόβλημα, διότι μίλησε την Πέμπτη, μίλησε Τετάρτη με τον Ζελένσκι. Φαίνεται άλλα του είπε αυτού. Μίλησε την Πέμπτη με τον Πούτιν, του προειδοποίησε. Και έχουν μπερδευτεί όλοι εδώ, και υπήρξε και πρόβλημα και με την κυβέρνηση του κ. Βάιντεν, ο οποίος, όπως είπαμε, αποφασίζει. Σωστά. Έτσι αποφασίστηκε ότι την Τετάρτη, όταν θα έρθει εδώ στην Ουάσινγκτον ο κ. Τραμπ, το βασικό θέμα συζήτησης είναι η Ουκρανία. Φαίνεται ότι θα είναι αυτό. Βέβαια. Όχι, θα είναι αυτό. Σωστά. Είναι αυτό. Θα συζητήσουν βεβαίως και για την μεταβίβαση της εξουσίας. Και κλείνουμε με αυτά. Θα συζητήσουν με το Ισραήλ. Για το Ισραήλ, όπου ο κ. Νετανιάχου μίλησε μαζί του ήδη τρεις φορές. Μέσα σε μια εβδομάδα, ούτε μια εβδομάδα, από την Τρίτη μέχρι την Κυριακή, μίλησε μαζί του τρεις φορές. Επίσης, να σας πω ότι τηλεφώνησε και στον Βούτσι τη Σερβία, τηλεφώνησε και στον καγκελάριο της Γερμανίας. Σόλτς, στα γρήγορα, να σας πω ότι έγινε ιστορία με τον κύριο Ποπέο. Τελευταία κουβέντα, να μας αποχαιρέτησε. Ασυνήθιστο πάντως αυτό που έγινε, Μιχάλη. Πολύ ασυνήθιστο. Πολύ ασυνήθιστο, αλλά έχει σημασία η απάντηση πλέον του κ. Πομπέο. Του λέει, κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι περήφανος που συνεργαστήκαμε μαζί. Όπως είπαμε όταν ήμασταν μαζί την περασμένη εβδομάδα, δηλαδή βρέθηκαν. Του πρόσφερε τη θέση. Προσέξτε. Του πρόσφερε τη θέση. Και όπως είπαμε, του λέει, εσείς και εγώ φτιάξαμε το σχέδιο που έκανε τον κόσμο πιο ασφαλή και δεν οδήγησε σε νέους πολέμους. Αυτό. Πολύ σημαντικό και αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε, Μιχάλη μου. Θα δούμε τι έγινε εκεί. Καλημέρα, Μιχάλη. Πάμε σε μια εκπομπή.